Γεια χαρά! Ακόμα ένα βίντεο του Cult24 και σήμερα είμαστε εδώ για ποιο λόγο, αγαπητέ Γιώργο. Πρώτο βίντεο αυτή τη σειρά, να πούμε. Αυτή τη συγκεκριμένη σειρά πρώτη. Η οποία θα ονομάζεται Τα παλτά που κόσμησαν το ελληνικό ποδόσφαιρο mm-hmm. και πιο συγκεκριμένα τις ελληνικές ομάδες γενικά. Και ξεκινάμε με τον ΠΑΟΚ. Το δικέφαλο του Βορρά. Θα σου δίνω εγώ κάποιες επιλογές mm-hmm. σε διάφορες θέσεις, σε όλες βασικά τις θέσεις, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια ενδεκάδα All Star, mm-hmm. η οποία σίγουρα θα έπαιρνε double και θα χτυπούσε Champions League. Σίγουρα, μεικτή Cult 24. Ακριβώς. Θα την ονομάζουμε. Τερματοφύλακας. Πάμε. Δύσκολη επιλογή. Έχει πολλές επιλογές γιατί διαχρονική πλήγη για τον ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Σου δίνω επιλογές. Μάιντεν. Μπρίκιτς και Γκρεγκόρ Σαμοτούλσκι. Δύσκολη επιλογή. Να πούμε σε αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να βάλουμε και Καμίλ Σούσκο στη λίστα αυτή. Σλοβάκος, τερματοφύλακας, ο οποίος αμφιβάλλω να θυμάται και ο ίδιος ότι πέρασε από τον ΠΑΟΚ. Από αυτούς που ανέφερες, εκτός του Μπρίκης που είναι ο πιο σύγχρονος και όλοι θυμόμαστε λίγο το πρόβλημα στη μέση που είχε. Ναι, είχε ένα θεματάκι στη μέση. Δηλαδή δεν ήταν πολύ γρήγορος έτσι στα χαμηλά. Εγώ θα πήγαινα, γιατί ουσιαστικά μένουμε με τους δύο Πολωνούς, τον Σαμοτούλσκι και τον Μάιντεν. Εγώ θα πήγαινα με Μάιντεν. Θα πήγαινα με Μάιντεν γιατί ήταν και μεγαλύτερο σαν όνομα. Δηλαδή ήταν διεθνής με την εθνική Πολωνία. Είχε έρθει από Μουντιάλ, νομίζω. Μουντιάλ 2002 είχε παίξει κιόλας. Είχε παίξει, δεν ήταν μόνο στην αποστολή δηλαδή. Επίσης ο άνθρωπος μπορούσε άνετα να πρωταγωνιστήσει σε ερωτικές ταινίες. Ταινίες ερωτικού περιεχομένου. Ενώ ο Σαμοτούλσκι θα ήταν τίμια επιλογή για να κάνει τον Τάταρο Παύλα Κοζάκο Ιππέα σε ταινία εποχής. Τάρας Μπούλμπε και τέτοια για όσους ξέρουν. Με τα χάη μαλλιά το εδώ πέρα. Ναι, ναι, ωραίος, κανονικός. Κρίμα, λήξα. Αυτό έτσι. Το μανδύα το τέτοιο να με το περίεργο εδώ. Μια χαρά, ωραίος, έτοιμος. Τι μου έκανε, του μια είχε κάνει και μια πολύ ωραία αγγέλα σε ένα διπλό τη Καλυφθέα μέσα στη Ρούμπα. Ο Μάιντεν ήταν αυτό. Ο Μάιντεν, ναι, ο Μάιντεν. Ο Σαμοτούλσκι ήταν με τη Μοϊκάνα, ο Μάιντεν ήταν με το μαλλί. Ναι, το... ναι. Ναι. Είχε κάνει μια πολύ ωραία στην πρώτη μεγάλη παράσταση του Φαντουγκέκα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτού του καραφλοχετέου. Του ιστορικού καραφλοχετέου που άφησε τη δική του ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μάιντεν λοιπόν στο τέρμα. Ακριβώς. Για μένα είναι. Αδιαμφισβήτητο το Μάιντεν. Αδιαμφισβήτητα. Και πάμε στην άμυνα. Ξεκινάμε από δεξιά. Πάμε από δεξιά. Έχουμε δύο καλές υποψηφιότητες στα δεξιά. Ναι, ναι. Θα σου δώσω κάποια hint αρχικά. Εγώ ναι. να μου πεις άμα βρήκες τον παίκτη. Mm. Ο ένας διεθνής στο Μουντιάλ και αυτό το 2002 με πολύ καλή καριέρα. Γειτονική χώρα. Το έχω. Και ο άλλος Βραζιλιάνος, ο οποίος παραπέμπει σε Νότια Αμερική. Σε γενική τέτοια. Λοιπόν, ναι. Σε έχω και στα δύο. Λοιπόν, μιλάμε για Φατί Χακέλ και Ίντιο. Ακριβώς. Γίγαντες αμφότεροι. Γίγαντες. Εγώ θα πήγαινα με Φατί Χακέλ και λόγω της προϊστορίας του, το ότι είχε καλή καριέρα πριν, decent, δηλαδή διεθνής και λοιπά, Τούρκος και αυτά. Και γιατί η καριέρα του στον ΠΑΟΚ τελείωσε. Άδοξα. Μπορεί να πει κανείς άδοξα στις 22 Νοεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, του 2006, που έπαιζε το παιχνίδι με τη Στουτγκάρδη. Ένα πρωί, ενώ ετοιμάζονταν για ευρωπαϊκό μάτς με τη Στουτγκάρδη, θυμάμαι να βγαίνει στο ραδιόφωνο, σε ραδιόφωνο τότε της πόλης, ο Φατί Χακέλ και να λέει «Power is over my friend because they don't pay». Άκου τώρα, γίνανε τέτοια πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Ίντιο από την άλλη. Ξεχώρισε. Ναι. Είχε βγάλει μια assist. Στο Μίετσελ, σε ένα. Και αυτό θα θυμάται ότι είχε βγάλει μία σύστημα. Μάλλον. Που είχε βάλει κολλή με ψαλιδάκι μέσα στην Καλαμαριά σε μία ήττα του Παπαδόπουλου. Ναι, είναι. Όχι, η σέντρα είναι του Γεωργιάδη σε αυτή τη. Αλλά είχε παίξει ο Ίντιο και πρέπει να είχε κάνει. Η σέντρα πάντως είναι του Γεωργιάδη σε αυτή τη φάση που λε. Στο ψαλιδάκι που νομίζω ότι είναι. Του Μίετσελ. Του Μίετσελ είναι του ψαλιδάκι σίγουρα, αλλά νομίζω είναι το μάτς του Πάουκ που έχει πανηγυρίσει ο κόσμο του πιο έξαλλο οποιαδήποτε άλλη την ήττα. Όχι, ρε, δεν είναι αυτό νομίζω. Είναι ένα εκείνο, ήταν. Εκείνο ήταν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν έχει σημασία. Μαύρες μέρες. Μαύρες. Οκ. Θα σου πω. Ναι. Επίσης υπάρχει και μια φήμη που δεν είναι φήμη, μάλλον είναι πραγματικότητα. Ότι ο Ακέλ είχε και έναν ακόλουθο μαζί του για να τον βοηθάει στις καθημερινές του. Έτσι είναι μεγάλη στάρη. Γιατί ο Φατί Χακέλ ήταν ό,τι είναι περίπου ο LeBron James για το Βίδνα Αμερική. Ακριβώς. Λοιπόν, Φατί Χακέλ. Φατί Χακέλ, ναι, σίγουρα. Σίγουρα με τα όλα. Πάμε από την άλλη μεριά. Απ' την άλλη υπάρχει μία και μόνη υποψηφιότητα, δεν μπαίνει δεύτερος καν. Παιδιά, λυπάμαι. Δεν μπορεί να υπάρξει δεύτερος. Σίγουρα όχι, δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν μπορεί να υπάρξει δεύτερος. Για κανένα λόγο. Μεγαλύτερος χομπίστας που πέρασε. Φήμες λένε ότι ακόμα μπαινοβγαίνει στα νοσοκομεία. Φήμες λένε ότι κανένας δεν τον είδε ποτέ να προπονείται.
Έχει παίξει νομίζω 65 λεπτά στο, σε μια πρεμιέρα με την Κέρκυρα. Α, ναι, είχε παίξει, είχε παίξει. Τραυματίστηκε μετά. Φυσικά ο λόγος για τον Ριάν Λεβέκ, αυτό το γίγαντα. Το γίγαντα της, του Σαμπιονά και του γαλλικού ποδοσφαίρου γενικά, ο οποίος ήρθε να κοσμήσει τα ελληνικά γήπεδα, δεν τα κοσμήσει και πολύ, σε αντίθεση με τα νοσοκομεία της χώρας και, και τα κέντρα υγείας. Το Ριάν Λεβέκ λοιπόν, any day of the week. Ήταν εύκολα. Πόσα χρόνια ήταν στον ΠΑΟΚ? Αρκετά, αρκετά. Αρκετά μπορεί να πει κανείς. Πήρε φάπαξ βασικά. Καλά πήγε αυτό, καλά πήγε αυτό. Δεν υπάρχει άλλη εδώ πέρα, άλλη οψηφιότητα δεν υπάρχει. Πάμε με Λεβέκ. Θα ψηφίσει, χωρίς περαιτέρω συζήτηση. Λοιπόν, πάμε στα στόπερ. Πάμε στόπερ. Στα στόπερ η φάση είναι δύσκολη γιατί έχει αρκετές υποψηφιότητες. Πάμε με τα βασικά. Λοιπόν, ποια είναι τα βασικά, πες μου. Τα βασικά είναι, λοιπόν, πρώτα απ' όλα, πάμε, τα πιο παλιά. Κριστιαν Ντόλμπερκ. Γίγαντας, 1,97, θεριό. Έχει μείνει στην ιστορία καθότι είναι από τους λίγους παίκτες που καταφέραν να βάλουν και γκολ και αυτό γκολ. Σε εκείνο το αλίστο μνήμη 4-4 με την ΑΕΚ, φοβερός. Ματσάρα. Ματσάρα. Πρέπει να κάτσει κανένα δίμηνο ακόμα στον ΠΑΟΚ, όπως θυμάμαι. Κάπου τόσο. Δεν έστριβε λίγο. Δεν ήταν το καλύτερό του οι στροφές. Δεν ήταν. Δηλαδή δεν θα τον έβλεπες ποτέ σε... να χορεύει σε μπέκι. Όχι, όχι. Ή και να τον έβλεπες δεν θα ήταν κάποιο θέαμα τέλος πάντων πάρα πολύ τέτοιο. Κουτσαβάκι. Πρώτη υποψηφιότητα. Δεύτερη υποψηφιότητα. Πρώτη υποψηφιότητα Κριστιαν Ντόλμπερκ. Θα γίνει debate γιατί έχουμε τέσσερις. Okay. Έχουμε τέσσερις εδώ πέρα. Δεύτερος. Πες μου. Γκόραν Γκάβνασιτς. Όχι, φίλε, εντάξει. Από άποψη καριέρας όχι, αλλά γιατί μιλώντας για ζεμπεκές, είναι αλυσμόρυτη μια ζεμπεκιά του στο 1-1 με τον Ολυμπιακό, με τον Ντάρκο Κοβάσιτς, για όσους το θυμούνται. Ναι, εντάξει. Ναι, ήταν η χρονιά που ο ΠΑΟΚ έκανε διάφορες μεταγραφές για να σώσει την παρτίδα το Γενάρη. Γιατί αν θυμάσαι ήταν η φάση που δεν είχε κερδίσει εκτός έδρας και τα κλπ. Θα πούμε και για άλλους αυτής της μεταγραφής περίοδου στη συνέχεια όπως καταλαβαίνετε. Δεύτερο Λιζουμπάν Γκόραν Γκάβνασιτς. Τρίτος που έπαιξε πολύ εκείνη τη χρονιά, ήταν την ίδια χρονιά. Και δεν ήταν σε σχέση με άλλους, τραγούσε κιόλας, αλλά δεν μπορούμε να μην τον βάλουμε σε αυτή τη λίστα του Ρουτ Κνόλ. Ρουτ Κνόλ. Ρουτ Κνόλ. Δεν γίνεται να μην πει σε αυτή τη λίστα, φίλε. Και μόνο που ήταν έτσι, σαν βγαλμένο από διαφήμιση μικρή Ολλανδέζα. Κόκκινο μάγουλο, ξανθόμαλι έτσι στο ύψος των ώμων, κατευθείαν από μόνο του πηγαίνει. Εννοείται, πηγαίνει από μόνο του. Τρίτη υποψηφιότητα λοιπόν, Ρούντι Κνόλ. Που είχε βγει και ένα ωραίο σύνθημα τότε που έλεγε: Όπα ο Κάρα, είμαι χάλια από το αλκοόλ. Κάθε μέρα πίνω οι κερετσίνες με τον Κνόλ. Στα όνειρά μου βλέπω στη Ρεάλ να βάζω γκολ. Okay. Ωραία χρόνια. Τέταρτη υποψηφιότητα. Ναι. Πες εσύ ποια είναι η τέταρτη υποψηφιότητα. Θυμάσαι. Ματέος Βιβιάν. Ω, crossover, αυτό ήταν λίγο. Είχαμε συμφωνήσει άλλο. Ματέος Βιβιάν, δεν είναι κακή υποψηφιότητα. Θα βάλω και την πέμπτη όμως. Θα βάλω και την πέμπτη. Σέζαρ Μιγκέλ Ντεμπόσιο. Το γνωστό και ως κουνούπι. Το κουνούπι, το κουνούπι όπως τον φωνάζανε στο Περού. Ο οποίος είχε έρθει δίδυμο μαζί με τον Κάρλος Ζεγκάρα. Και Ζεγκάρα στο κέντρο έπαιζε ο τέτοιος. Και έπαιζε δίδυμο στόπερ με τον Μπαρκαουάν. Ακριβώς. Ακόμα ένας γίγαντας, ο οποίος μέχρι σήμερα κατοικεί στη Γαλλικράτεια, να ξέρετε. Αλλά ο Μπαρκαουάν δεν αξίζει να βρίσκεται σε αυτήν εδώ. Τι, γιατί γελάτε, κύριε. Γιατί γελάτε, κύριε. Εμείς εδώ έχουμε ρεπορτάζ. Ο Μπαρκαουάν, ρε φίλε, έχει εκπληρώσει τον ήρωά του να μείνει στη Χαλκιδική. Πού ξέρεις τι όνειρα έχει, ρε φίλε, όταν μεγάλωνε αυτό το παιδί. Και πού στην Γαλλικράτεια. Στην Γαλλικράτεια κιόλας. Θα σου έλεγα και έναν ακόμη, ο οποίος στάνταρ θα μπει σε σχόλια από φίλους. Κουμάλο. Κουμάλο. Κυκλοφορεί και ένα βιντεάκι με το lifestyle του, του Κουμάλο από την Νότια Αφρική. Και για πιο παλιά, ακόμα θα σου έλεγα τον Άντριου Ραμπούτλα. Εντάξει, ναι. Ο οποίος ήρθε, έπαιξε 20 λεπτά στο πρώτο παιχνίδι με τη Σπάρτα Κρινάβα. Και μετά κάπου εξαφανίστηκε. Κάπου εξαφανίστηκε και μετέπειτα έμεινε είχε θέμα μελλοντουσία. Αρκετά συνηθισμένη ασθένεια. Λοιπόν, για να μην το πλατιάζουμε, να καταλήξουμε σε δύο. Γιατί έχουμε πάρα πολλές υποψηφιότητες για το στόπερ. Εγώ θα σου πω Κριστιαν Ντόλμπερκ και. Κουνούπι, Ρεμπόσιο. Μ' αρέσει. Γιατί είναι ψηλό και κοντό, ζύγι. Ψηλό και κοντό, πολύ ωραίο. Κόβει ο άλλο έτσι. Ο άλλο καθαρίζει ψηλά, είμαστε μια χαρά. Ωραία. Πάμε στο κέντρο. Λοιπόν. Στο κέντρο είναι πιο τριφλοσούρτη λίγο τα πράγματα. Ένα, εντάξει. Ο ένα έχει καπαρώσει τη θέση σίγουρα. Ναι, να ξεκινήσουμε από τα χαφ. Θα πάμε, ναι. Καταρχά να πούμε ότι πάμε με 4-4-2, έτσι. Για να μπορέσουμε να χωρέσουμε όλα τα μεγάλα ονόματα που έχει ο ΠΑΟΚ σε αυτήν εδώ τη λίστα. Και ξεκινάμε με τα χαφ. Πάμε με δύο κεντρικού χαφ. Θα πάμε με ένα πιο επιθετικό, πιο επιθετικογενή και ένα λίγο πιο τέτοιο. Ας ξεκινήσουμε με αυτόν λίγο
τον κόφτη, να τον το πούμε, το πούμε έτσι. Εντάξει, δεν ήταν ακριβώς κόφτης, αλλά οκ. Okay, ήταν πιο ανασταλτικά τα καθηγόντα του. Λοιπόν, θα σου πω τώρα hint. Mm-hmm. Προσωπική επιλογή του Θωμά του Βουλινού. Γυρνάμε σε εποχή Θωμά Βουλινού. Ακριβώς. Ναι. Δοκιμάστηκε πριν παίξει. Mm-hmm. Σε φιλικό. Δεν είναι έτσι. Σε φιλικό. Δοκιμάστηκε πριν παίξει σε φιλικό. Σκόραρε. Και αυτό φαίνεται ότι έκανε μεγάλη διαφορά. Το φιλικό ήταν απέναντι στο Κολχικό. Ιστορικό Κολχικό. Ιστορικό Κολχικό. Και φεύγοντας, έκανε και την εξής δήλωση. Λοιπόν, ο πρόεδρος μου έδωσε να υπογράψω πλαστά χαρτιά ότι πήρα όλα τα χρήματα και αυτός έφυγε με τα λεφτά μου. Ποιος είναι αυτός? Συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Πες μου το όνομα του παίχτη. Το μικρό δεν το θυμάμαι. Από γάμα κάπα. Μπράβο, σωστά. Γιώργη Τσαουσίλα, λοιπόν. Ακριβώς. Γιώργη Τσαουσίλα. Αξίζει να βρίσκεται σε μια. Και δεν θα μπει σε debate αυτή εδώ η επιλογή. Παρότι υπάρχουν κάποιες επιλογές. Δηλαδή, ο Μπαϊάν θα μπορούσε να μπει ο Βίντεκ Πράτιτς. Ακριβώς. Μπράτιτς. Πολύ ωραίος. Προσωπική επιλογή του Σαμπάη. Μονοκόμματος, ναι. Πρέπει να δόθηκαν περίπου 4-5 δισεκατομμύρια δραχμές τότε. Πολύ καλή επιλογή. Πολύ ωραία επιλογή. Αλλά ο Τσαουσίλα δεν μπορεί να βγει από την δεκάδα αυτή. Οπότε θα μείνει στη θέση που είναι. Τσαουσίλα λοιπόν είναι μια επιλογή στο κέντρο. Και η άλλη αυτομάτως. Γιατί. Είμαστε το καλύτερο 4, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Πες την εσύ. Οποία. Ή πια. Ή όπως λέγονταν πια αυτός ο άνθρωπος, τέλος πάντων. Του οποίου ο αστικός τρίλος υπήρχε ήταν τεράστιος πριν έρθει στον ΠΑΟΚ. Και γιατί... γιγαντώθηκε κιόλας. Και γιγαντώθηκε στις 3 εβδομάδες περίπου που έκανε στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ο οποίος ήταν ήδη, είχε μια κατηγορία για συνέργεια σε φόνο, είχε κάτι τέτοιο. Ναι. Είχε διάφορα τράβλα. Κλοπές, αυτά, ιστορίες ληστείες. Το οποίο το συμβόλαιο λύθηκε όταν πιάστηκε να οδηγεί μεθυσμένο στον περιφερειακό, νομίζω. Ναι, τον ξεκίνησε κατά δείξεω κάπου αθλητικά και έφτασε κάτω χαρά και σε θέρμη που του σταμάτησαν. Μια χαρά. Πολύ γρήγορη η ελληνική αστυνομία. Και πολύ γρήγορη και η τέτοια. Και η εκμάθησή του για του δρόμου τη Θεσσαλονίκη. Μπράβο, δηλαδή φοβερό. Για τον πια υπάρχει μια ιστορία την οποία όποτε βάζουμε ένα post στο Καλ 24 υπάρχει ένα φίλο ο οποίο μοιράζεται μια συγκεκριμένη ιστορία με αυτόν τον άνθρωπο. Λέει λοιπόν για τότε που βρίσκονταν σε νυχτερινό μαγαζί της Θεσσαλονίκης, νομίζω περιοχή αεροδρομίου, αν θυμάμαι καλά, τότε που ήταν στα πάνω της, και συναντάει τέλος πάντων μια παρέα παικτών του ΠΑΟΚ, με την οποία βρίσκονταν και ο εν λόγω Βραζιλιάνος μαζί. Είχε κάνει και παρέες. Είχε προλάβει και είχε κάνει και παρέες. Ξαναλέω, δεν είναι η ιστορία επιβεβαιωμένη, απλά την καταθέτω γιατί κάθε φορά την γράφει ο φίλος στα σχόλια. Αν όντως το δει και βγει, να βγει να μας πει κατά πόσο ισχύει κλπ. Του ζήτησε λοιπόν ο πια να του χαλάσει ένα μεγάλη αξία χαρτονόμισμα. Και ο φίλος βιάστηκε να προσφερθεί να του. Δεν το κάνεις αυτό σε παίκτη που έχει αυτή την προϊστορία και ειδικά σε παίκτη της εποχής γούμενου. Τέλος πάντων. Προσφέρθηκε λοιπόν να του χαλάσει ο συγκεκριμένος φίλος το χαρτονόμισμα το οποίο ήθελε ο εν λόγω Βραζιλιάνος. Και φυσικά το μεγάλο αυτό χαρτονόμισμα δεν το είδε ποτέ, θα έλεγε κάποιος. Okay. Αρκετά περίεργο. Αυτά λοιπόν. Φαινόταν έμπιστο σε μια γραμμή. Έμπιστο φαινόταν. Αλήθεια είναι. Αρκετά έμπιστο τον έβλεπα κι εγώ. Πάμε στα άκρα. Θα σου πω εγώ, ξεκινάω. Ξεκίνα. Συμπατριώτης του αυτή τη στιγμή κάνει όργια. Όργια, εντάξει. Κάνει πολύ καλές εμφανίσεις με την έτερη ομάδα της Θεσσαλονίκης, τον Άρη. Mm-hmm. Και μιλάμε φυσικά για τον Ονδουριανό. Ονδουριανό. Ποδοσφαιρομάνε Ονδούρα. Τον Ονδουριανό Μίλτον Νούνιες, τον οποίο φωνάζανε Τάισον. Ο οποίος έβλεπε τον κόσμο από τα 155 εκατοστά του. Ένας παίκτης ο οποίος δαπανήθηκε ένα μεγάλο ποσό για να έρθει. Δεν θυμάμαι. Ήταν προσωπική επιλογή και νίκη του Στράτου Γιουδόπουλου. Ναι. Ο οποίος είχε πάει μέχρι τον Ονδούρα για να κλείσει τον deal. Και ο Γιώργος Σοβατώτης πλήρωνε. Γιατί σου λέει εντάξει. Χρυσά χρόνια. 11 εμφανίσεις με τον ΠΑΟΚ. Πριν πουληθεί στην Πρέμιερ. Και τη Σάντερλιν. Βγες εσύ και πες ότι μπορούσε να κάνει τέτοια πώληση μεσοεπιθετικού παίχτου του ΠΑΟΚ τώρα. Δεν θα μπορούσε. Όχι, εννοείται. Όχι, βέβαια. Δεν είσαι Γιώργος Μπατατούδης, δεν γίνεσαι κάθε μέρα. Δεν είναι κάθε μέρα Πασχαλιά. Να πούμε ότι ο Τάισον ο Νούνιες έχει μπει σε μια λίστα που λίγοι έχουν καταφέρει να μπουν. Σε αυτή τη λίστα με τις πλέον αποτυχημένες μεταγραφές όλων των εποχών στην Πρέμιερ. Όπου δεσπόζει και ένα Ελληνόπουλο. Δεσπόζει και ένα Ελληνόπουλο. Προσωπική επιλογή του Βέλη Μυριζάιτ στην Πόρτσμουθ. Ο μεγάλος Κώστας Καρτιάς. Πρωταθλητής Ευρώπης και.
Και ο οποίος κρατάει και το βραβείο για τον καλύτερο καφέ στην ιστορία, το έχουμε δει στο Cult 24 αρκετές φορές. Μίλτον Νούνιες λοιπόν από τη μία μεριά, και από την άλλη μεριά θα πάμε με έναν ακόμη γίγαντα, ο οποίος βλέπει τον κόσμο από τα 197 νομίζω εκατοστάσεις. Ήταν ψηλός, είναι ακόμα. Προσωπική επιλογή του μεγάλου Λάζλο Μπόλωνη, του μεγαλύτερου τρόλ που πέρασε από τους ελληνικούς πάγκους νομίζω. Και φυσικά μιλάμε για το γίγαντα Φρεντερίκ Νιμανί, ο οποίος όσο μάγευε με την μπάλα, άλλο τόσο έφτιανε ρήμες. Σαν ποιον, σαν τον Ντάκι Τσάν. Ένα πράγμα ακριβώς. Ίδιο flow είχαν. Λίγο καλύτερο ο Νιμανί. Λίγο καλύτερο ο Νιμανί. Φρεντερίκ Νιμανί λοιπόν, φοβερός και τρομερός. Τρομερή τρίπλα. Πολλές φορές μόνος του τρίπλες στον εαυτό του. Τα έκανε αυτά. Έπαιζε και μπροστά, έπαιζε και αριστερά. Παντού. Έκανε διάφορα. Έπαιξε και στον Όφη μετά. Είχε έρθει ιδανικό στον ΠΑΟΚ. Ένα εξάμεινο εκεί στη χρονιά που ήταν ο Λάζλο Μπόλωνη. Και γενικά ξεχώρισε. Έπεισε αλήθεια στον ΠΑΟΚ και τον πήραν και στον Όφη. Βέβαια, ναι. Έμπιστος φαινόταν και αυτός. Και αυτός έμπιστος φαινόταν. Υπάρχουν βίντεο στο YouTube που ραπάρει. Που λιμάρει με ιδιαίτερο μπρίο, θα έλεγε, και τέχνη. Φρεντερίκ Νιμανί λοιπόν στα αριστερά. Και πάμε στην επίθεση. Εδώ πέρα γίνεται χαμός. Εδώ γίνεται χαμός. Μπράβο. Εδώ πέρα γίνεται χαμός. Εντάξει, ξεκινάμε με το προφανές. Ναι. Με το προφανές. Ωραία, Φρούντσα. Εδώ. Τίμιος γίγαντας. Έχουμε και τίμιος γίγαντας. Πόσα λεπτά περίπου έπαιξε τον ΠΑΟ? 12-13, ναι. Ο Φρούντσα, ο οποίος πρώτη φορά είχε ακουστεί στην Ελλάδα όταν είχε σκοράρει απέναντι στην Εθνική σε ένα Ελλάδα-Μολδαβία στο Ηράκλειο 2-1. Είχε βάλει ένα γκολ και λίγο. Κάνα μήνα νομίζω μετά ήρθε και στον ΠΑΟ. Όπου δεν λες ότι άφησε και το στίγμα του. Πιο πολύ τον θυμόμαστε για το ωραίο λασποτηράκι που είχε για μαλλί. Πολύ ωραία χέτη. Δηλαδή, πολύ 90's χέτη, παρότι ήρθε πιο μετά, παρότι ήρθε 2000 κλπ. Εντάξει, στη Μολδαβία δεν έχουν πολύ. Ναι, δεν φημίζονται για το πόσο κοντά είναι στον ήλιο. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Προχωράμε. Για την άλλη. Η άλλη θέση είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη γιατί έχει πάρα πολλές υποψηφιότητες. Είναι ο. Εντάξει, η προφανή επιλογή είναι ο Τόργκελε. Ο Τόργκελε. Εντάξει, okay. Για ευνόητους λόγους. Για ευνόητους λόγους, ναι. Ο οποίος έχει βάλει και ένα γκολ. Έβαλε ένα γκολ. Με τον Ολυμπιακό. Ναι. Έχει χάσει και ένα με τη Λάρισα πολύ καλό, αν θυμάσαι. Σε ένα διπλό τη Λάρισα. Άλλη επιλογή που θα μπορούσε να είναι, το οποίο ούτε στάνταρ δεν το θυμάσαι, είναι ο Μάριν Γέρμεν. Ο Γέρμεν, ο Γέρμεν, ο οποίος έχει παίξει 21 λεπτά σε αναμέτρηση με την Καβάλα το 1999. Το αλίστου μνήμης παιχνίδι. Και επίσης είναι και ο δικός σου. Ο Βλάντιμιρ Καράλιτς. Ο Βλάντιμιρ Καράλιτς. Ο Βλάντιμιρ Καράλιτς, ο οποίος αμφιβάλλω το θυμάται και ο ίδιος ότι είχε παίξει τον ΠΑΟΚ. Είχε έρθει την Μπάνια Λούκα ένα καλοκαίρι, την Μπάνια Λούκα την ιστορική, Βόσνιος, ο οποίος έπαιξε νομίζω 12-13 λεπτά σε ένα φιλικό. Έκανε 4 φάουλ και δεν τον ξαναείδαμε έκτοτε. Άλλο ένα honorable mention είναι σίγουρα για την επίθεση ο μεγάλος Τενκόντα Μαφούλε, ο αγαπημένος Θεόφιλος του Άγγελου Αναστασιάδη. Ο οποίος Τενκόντα Μαφούλε θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε σαν στέλεχος, γιατί έφερε και τον αδερφό του. Ναι, τον Ναπολέωνα Μαφούλε. Ο οποίος, αν θυμάσαι μάλιστα, δηλώθηκε το πρώτο εξάμεινο Ναπολέων και το δεύτερο Τενκόντα. Τον πέρασε κιόλα στην Ελετήρια την Πασοκική. Thank God, Μαφούλη. Εγώ θα έβαζα δίπλα στο Φρούντζα. Δύσκολη επιλογή από όλους. Αλλά θα έβαζα τον Αμαφούλε. Θα τον έβαζα τον Αμαφούλε. Καταρχάς, μόνο που λέγεται Αμαφούλε. τι να πούμε. Και που τον ονόμασε Θεόφιλο, μεγάλος Άγγελος Αναστασιάδης. Νομίζω ότι αρκεί μια θέση σε αυτήν εδώ την 11η. Λοιπόν, αυτή ήταν η 11η. Να την πάρουμε λίγο με την σειρά για να κλείσουμε. Ναι, να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Τερματοφύλακα Μάιντα. Δεξιά Φατίχα Κιέλ. Σωστά. Αριστερά Ντοριάν Λεβέκ. Εξαιρετικό. Κέντρο άμυνα. Κριστιαν Ντόλμπεργκ και Σέζερ Μιγγέλ Ρεμπόσιο. Πάμε μπροστά. Έχουμε πια Τσαουσίλα. Μπράβο. Μίλτον Νούνιες και Νιμανί στις πλευρές. Χαμός. Μιλάμε τώρα για λόγα τα φοβερά. Φεύγουν πάνω κάτω στην αθέστη κλπ. Και μπροστά. Φρούντζα. Φρούντζα. Και δεν κοντά Μαφούλη. Και αυτό ελάτε να τα πάρετε. Λοιπόν, άμα σας άρεσε το βίντεο, like και subscribe. Και γενικά πατάτε like και subscribe. Ναι. Όχι μόνο να σας άρεσε, πατήστε like και subscribe. Μπορεί να σας άρεσε κάτι άλλο. Ακριβώς, ναι. Και ακολουθούν βίντεο για τις υπόλοιπες ομάδες. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ.